Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να υποδεχτούμε στην παρέα μας μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς που έχουμε στην χώρα μας, στην αγαπημένη μας Ελλάδα. Μια γυναίκα που δουλεύει σταθερά τα τελευταία 25 χρόνια, νομίζω, στο θέατρο. Κάνει ιδιαίτερες, πολύ ξεχωριστές παραστάσεις, συμμετέχει πρωταγωνιστή. Και έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να έχει ένα χαμηλό προφίλ. Δεν είναι από τους ανθρώπους που τους συναντάμε εύκολα έξω, που ακούμε τι κάνουν, πώς το κάνουν, τίποτα. Έχει μια υπέροχη οικογένεια μαζί με τον σύζυγό της και μια υπέροχη κόρη. Καλεσμένη μας σήμερα η Ναταλία Τσελίκη. Γεια σου Ναταλία μου. Γεια σου. Πολύ χαίρομαι που σήμερα θα κάτσουμε λίγο μαζί να τα πούμε. Και εγώ χαίρομαι. Και ομολογώ ότι αν δεν τα είχαμε πει εκτός τηλεόρασης, κάποιες πολύ ευχάριστες στιγμές που έτυχε έτσι σε περίοδο διακοπών, σήμερα θα ήμουν αρκετά κομπλερισμένη. Γιατί? Πρώτον, γιατί είσαι μια γυναίκα που έχει κάνει ένα φοβερό ρεπερτόριο στο θέατρο. Δεν εμφανίζεσαι, όχι συχνά, γενικώς δεν εμφανίζεσαι στη τηλεόραση. Δεν σε βλέπουμε εύκολα. Δεν σε συναντάμε. Και η εικόνα σου, όταν ο άλλος δεν σε ξέρει, είναι μιας γυναίκας, να πω αυστηρής, να πω απόμακρης, να πω που δεν μπορείς να την πλησιάσεις εύκολα. Να πεις, άμα θες να πεις, πες. Όλα αυτά, αν όμως δεν έχει κάτσει μαζί σου κανείς, να περάσει μια-δυο ωρίτσες, χαλαρά, χωρίς το θέμα να είναι δουλειά. Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο φυσικό αυτό, θα το έλεγα και υγιές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πουλάμε κάτι το οποίο δεν χρειάζεται. Πόσο οικοί είμαστε, πόσο άνετοι είμαστε, πόσο φιλικοί, πόσο τους αγαπάμε όλους. Δηλαδή αυτό εμένα κάπου με προβληματίζει και με κάνει καχύποπτη όταν το βλέπω. Προτιμώ ο άνθρωπος να είναι πιο απλός, πιο αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που αισθάνεται. Και όταν το γνωρίζεις σιγά σιγά να καταλαβαίνεις και να τον μαθαίνεις. Και πιστεύω ότι στην τέχνη μας χρειάζεται να είσαι απλός και οικείος, αλλά όχι να έρθουν όλοι επάνω σου και να κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια απόσταση, η οποία να μπαίνει όμως επειδή έτσι είσαι εσύ, όχι να τη βάζεις με το ζόρι. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Εγώ λοιπόν είμαι αυτό που είμαι. Τώρα, ό,τι εισπράττει ο καθένας, εισπράττει. Επειδή έχουν συνηθίσει όμως να βλέπουν όλους τους ανθρώπους του θεάτρου κάτι πάρα πολύ άνετο και οικείο και εύκολο και προσβάσιμο, ίσως αυτό κάνει εντύπωση. Λοιπόν, για να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Είναι τολμηρή και έχει πίστη για ό,τι σχεδιάζει. Είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, μια γοητευτική γυναίκα. Είναι ένας ωραίος άνθρωπος που υποστηρίζει με πάθος ό,τι κάνει και είναι η Ναταλία Τσαλίκη. Από πολύ μικρή είχε μια σχέση καρμική με την τέχνη και σάργησε να την συνειδητοποιήσει. Την ώρα που τα παιδιά της ηλικίας της έπαιζαν, εκείνη παρακολουθούσε όπερα ή κάποια παράσταση στο Ηρώδειο μαζί με την οικογένειά της. Μεγάλωσε σε ένα αστικό μουσικό οικογενειακό περιβάλλον που ερέθιζε τις καλλιτεχνικές ευαισθησίες τόσο στις δύο αδελφές της όσο και στην ίδια. Με καλούς βαθμούς στο σχολείο, μαθήματα πιάνου αλλά και 10 χρόνια στη σχολική χοροδία, που είναι και η μόνη που θέλει να θυμάται από την περίοδο των μαθητικών της αναμνήσεων. «Δεν μου άρεσε το σχολείο. Υπέφερα. Ήμουν πολύ ανήσυχο παιδί και λίγο θλιμμένο», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της. Βρέθηκε στο πανεπιστήμιο χωρίς πραγματικά να το θέλει. Φιλοσοφική για ένα χρόνο και ψυχολογία για τη συνέχεια, αλλά πάλι η Ναταλία δεν ήταν ικανοποιημένη. Ήταν ανήσυχο πνεύμα και αυτό δεν της επέτρεπε να συνεχίζει, να κάνει κάτι που δεν αγαπά. Έτσι, παρατά τα φοιτητικά αμφιθέατρα, κάνει διάφορες δουλειές για να έρθει σχεδόν τυχαία στη ζωή της στο θέατρο. Παρακολουθούσα μαθήματα σαν ακροάτρια στη σχολή του Θεοδοσιάδη που πήγαινε και η αδελφή μου και με συνεπήρε αυτό. Έτσι, την επόμενη χρονιά έδωσα στο Εθνικό και πέρασα με υποτροφία. Έπεσα από τα σύννεφα όταν έγινε αυτό, αλλά φαίνεται ότι η κλίση υπήρχε μέσα μου χωρίς να το έχω καταλάβει, λέει η Ναταλία Τσαλίκη, με όλη τη σεμνότητα που τη διακρίνει. Τελείωσε τη δραματική σχολή μόνο με υποτροφίες και όπως θα πει και η ίδια, ήταν η μόνη περίοδος της ζωής της έως τότε που αισθανόταν καλά. Αισθανόταν ότι κάπου ανήκει, ότι κάτι έχει να πει. Έκτοτε όλα πήραν το δρόμο τους. Επιτυχίες στο θέατρο και στην τηλεόραση με μια ποιότητα δουλειάς που ξεχωρίζει στο χώρο και στο χρόνο.
Της Ναταλίας Τσαλίκη δεν της αρέσει να ξοδεύει τη ζωή της άσκοπα. Δεν θα την δείτε να συχνάζει σε κοσμικές συγκεντρώσεις, σε λαμπερά πάρτι. Ακολουθεί έναν ήσυχο, ήρεμο, αλλά πολύ δημιουργικό δρόμο ζωής. Πιστεύει και υποστηρίζει πολύ την μοναδικότητα του ανθρώπου, το σεβασμό της προσωπικότητας του καθενός. Παντρεμένη από το 1987 με τον Γιάννη Μπέζο και έχοντας μια κόρη την Ηρώ που ακολούθησε τα βήματα των γονιών της, η Ναταλία Τσαλίκη γίνεται δοτική για την οικογένειά της. Τους αφιερώνει τον χρόνο της, τους δίνει την αγάπη της. Σε αυτή την οικογένεια ο καθένας σέβεται τον άλλον και κυρίως τον εαυτό του. Έτσι συνυπάρχουν, προχωρούν και προσφέρουν. Στην καθημερινότητά της διαβάζει, γυμνάζεται, ακούει μουσική, βγαίνει με τους φίλους της, ζει τις στιγμές της. Δηλώνει ευτυχισμένη όχι μόνο για όσα έχει κερδίσει στη ζωή της και όσα αυτή της έχει δώσει, αλλά και για το γεγονός ότι μπορεί να ταξιδεύει πάντα μαζί με τον Γιάννη. Και αν την ρωτήσεις τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη ζωή της, ένα πράγμα θα σου πει. Παν μέτρων άριστον. Είσαι σε όλα άριστη. Όχι καλέ. Και αυτό είναι ένα βάρος, ρε παιδί μου. Άριστη στο σχολείο, πέρασε στο πανεπιστήμιο, μπήκες στη δραματική σχολή γιατί σου άρεσε, την τέλειωσε με υποτροφίες. Είσαι μια ηθοποιός που όλοι αυτοί που πρέπει να μιλήσουν βέβαια και που γνωρίζουν έχουν πει μόνο τα καλύτερα λόγια για σένα για το πόσο σπουδαία ηθοποιός είσαι και αναρωτιέμαι, Χριστέ μου, είναι βάρος αυτό να είσαι σε όλα τέλεια, άρα δεν σου δημιουργεί μια αγωνία ότι σε κάτι μην κάνω κάτι που δεν είναι τόσο καλό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι υπήρξα πάντα τελειομανής. Δηλαδή, πάντα προσπαθούσα να είμαι όσο καλύτερη γίνεται, να προσπαθώ. Αυτό όμως με τα χρόνια το ελέγχω πια. Γιατί είναι όντως πολύ μεγάλο βάρος αυτό που λες. Δεν ξέρω, έτσι μεγάλωσαν οι γονείς μου, είχαν μεγάλες απαιτήσεις από μένα, επειδή είχα κάποια προσόντα. Ο πατέρας μου ήθελε να με δει να γίνω πανεπιστήμιον, επειδή είχε τελειώσει διάφορα πανεπιστήμια. Και μου το είχαν εμφυτέψει αυτό χωρίς να το θέλω. Και ήταν πολύ μεγάλο βάρος. Προσκέμαι στην αδερφή σου, γιατί στο βίντεο άκουσα. Όχι, όχι τόσο. Δεν ξέρω, όχι τόσο εμένα. Έχω άλλες δύο αδερφές. Πρώτο παιδί ήσουν. Ήμουν η μεσαία. Ήμουν η μεσαία. Πάντα λοιπόν προσπαθούσα να υπερνικήσω πράγματα, να βάλω άλλα εμπόδια για να γίνω όλο και καλύτερη. Και δεν ήταν ποτέ τίποτα εύκολο στη ζωή μου. Δηλαδή, και έχω την εντύπωση ότι έτσι πρέπει να είναι γενικό στη ζωή. Δηλαδή, πρέπει να βάζουμε συνεχώς εμπόδια και δυσκολίες, να τα ξεπερνάμε για να είμαστε εμείς ικανοποιημένοι ότι τα καταφέραμε. Και να πηγαίνουμε μπροστά. Και για ένας λόγος που είμαι στεναχωρημένη τώρα με όλο αυτό που γίνεται γύρω μου, είναι ότι βλέπω ότι όλοι έχουν κατακάτσει. Όλοι έχουν δηλαδή, ή που θα υπάρχει ένας θυμός που θα τους οδηγεί στο να πάρουν, ας πούμε, ένα μάρμαρο και να σπάνε τα κεφάλια των αλωνών, να βάζουν βόμβες και να καίνε κτίρια, ή θα έχουν λουφάξει στο σπίτι τους και θα έχουν κατακάτσει και θα τους έχει πιάσει μια θλίψη, απογοήτευση και ένα άφεμα. Και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ με αυτό. Θυμώνω. Θυμώνω γιατί είμαι, ενώ δεν είμαι αισιόδοξη από τη φύση μου, είμαι πεισματικά αισιόδοξη όμως. Όταν λέω πεισματικά εννοώ ενεργητική αισιοδοξία, αυτή που σε πάει παραπέρα, αυτή που σε βάζει και λες όχι, δεν θα κάτσω εγώ κάτω, επειδή θέλουν κάποιοι άλλοι να με τρομοκρατήσουν, θα πάρω τα πράγματα στα χέρια μου στο ποσοστό που μου αναλογεί, έτσι. Δεν είμαι ο κυβερνήτης της χώρας, δεν είμαι ο πρωθυπουργός, δεν μπορώ να αλλάξω τα πράγματα, αλλά στο ποσοστό που μου αναλογεί θα προσπαθήσω να γίνω όσο καλύτερος γίνεται, να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα γίνεται και να δώσω αυτή την αισιοδοξία και στους γύρω μου. Γιατί αυτή τη θλίψη και την κατάθλιψη που υπάρχει γύρω μου και τον πανικό δεν τον δέχομαι και πιστεύω ότι είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογές και δεν μπορούμε να πάμε έτσι σε εκλογές, ούτε με φόβο, ούτε με κατάθλιψη. Ούτε λέγοντας εγώ δεν θα ψηφίσω. Εγώ θα κάτσω σπίτι μου και θα ας ψηφίσουν άλλοι ή θα ρίξω άκυρο ή λευκό. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Και είμαι πολύ απόλυτη σε αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Είμαι θυμωμένη που ο κόσμος έχει λουφάξει. Πρέπει να πάρει τα πάνω του. Εξήγησε μου τώρα, έχεις δηλαδή. Τα είπα όλα. Όχι. Έχεις στο μυαλό σου τι είναι αυτό που πρέπει να υποστηρίξεις πολιτικά. Δεν θέλω να μου το πεις, αλλά που πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει τον τόπο περισσότερο στο κάποια μέρα να βγει από αυτό το αδιέξοδο που έχουμε μπει. Κοίταξε, λύσεις δεν μπορώ να έχω. Δεν έχουν άλλοι άνθρωποι που είναι οι δήμονες. Δεν θα έχω εγώ. Λύσεις δεν έχω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα, αυτή την κρίση που περνάμε, για να σκεφτούμε. Δηλαδή, εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο, θέλουμε να τα κάνουμε όλα τώρα, αν γινόταν χτες. Δεν γίνεται αυτό. Ίσα-ίσα που αυτή η κρίση σου δίνει το δικαίωμα να πας λίγο πίσω και να πεις, ας βάλω λίγο σε τάξη τη σκέψη μου, ας μην μπουρδουκλώνομαι άλλο, ας μην θολώνω άλλο, γιατί γι' αυτό είπα ότι ο φόβος και ο πανικός θολώνει το τοπίο. Εκείνο που έχω να πω λοιπόν είναι ότι πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, να σκεφτούμε λίγο
τι φταίει, τι δεν φταίει, τι λάθος έχουμε κάνει εμείς, τι μπορούμε να φτιάξουμε στην προσωπική μας ζωή. Και αν τα σκεφτούμε όλα αυτά και πάρουμε το χρόνο μας και δεν αναλωνόμαστε να τσακωνόμαστε, πιστεύω ότι θα έρθει η ώρα των εκλογών και θα ξέρουμε. Και θα ξέρουμε, κατά τη γνώμη μου, ότι το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι πρώτα να ψηφίσουμε. Γιατί μας δίνεται αυτή η ευκαιρία, δεν μπορούμε μετά να βρίζουμε και να φωνάζουμε, αν εμείς έχουμε κάτι σπίτι μας. Και δεύτερον, να μην ψηφίσουμε ένα από τα δύο αυτά κόμματα, το λέω ανοιχτά, που μας έφανε σε αυτό το χάλι. Γιατί μετά ποιον θα μουτζώνουμε, θα πηγαίνουμε στη Βουλή και θα μουτζώνουμε αυτούς που ψηφίσαμε? Θα πρέπει να ψηφίσουμε τον εαυτό μας να μουτζώνουμε. Θα πρέπει να μουτζώσουμε εμάς. Λοιπόν, άρα. Δεν έχω λύσεις, όπως και δεν έχει κανένας. Είναι καλό όμως που ψάχνεσαι. Εσύ ήσουν και αριστούχος και στο σχολείο. Πες μου λίγο, θύμισέ μου, πόσα χρόνια αυτές οι δύο παρατάξεις, άσχετα αν λέγονται τώρα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ κτλ., εννοώ κέντρο, κεντροδεξιά, κυβερνούν την Ελλάδα? Είναι 30-35 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση από το 1974. Μάλιστα. Πολλά. Πολλά για να μην μας έχει γίνει μάθημα. Επειδή μου ανέφερες πριν τον πατέρα σου, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ, φαντάζομαι όλα τα παιδιά, αλλά μου μιλούσες για σένα, να μπει στο πανεπιστήμιο. Θέλω να μου πεις εσύ, και με αφορμή και με το ρόλο που έχεις στο γυάλινο κόσμο, τι τύπος μάνας είσαι? Καταρχήν, έχεις στοιχεία από τη δικιά σου οικογένεια που ακόμα και αν δεν σου άρεσαν τότε, τα έχεις περάσει στο δικό σου παιδί? Στοιχεία πάντα έχουμε από την οικογένειά μας που δεν μπορούμε να τα εγκαταλείψουμε. Είναι στο DNA μας μέσα. Το καλό είναι να ξέρεις τι από αυτά σου έχει κάνει καλό και τι όχι. Εγώ δηλαδή προσπαθούσα και προσπαθώ πάντα ό,τι με έχει ενοχλήσει στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, να μην το περάσω στο παιδί μου. Γιατί γίνεται ακριβώς το αντίθετο, Ελένη. Γίνεται δηλαδή, και δεν ξέρω πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτό ψυχολογικά, όταν κάτι μας κάνουν κακό οι γονείς μας, το περνάμε στο παιδί μας. Δεν ξέρω, από εκδίκηση, από χωρίς να το καταλαβαίνουμε, χωρίς να το ελέγχουμε, το θεωρώ θανάσιμο λάθος. Λοιπόν, ό,τι με έχει ενοχλήσει εμένα σαν παιδί, νομίζω ότι είναι φυσικό και υγιές να αποφασίσω να μην το περάσω στο παιδί μου. Ό,τι καταπίεση, ό,τι οτιδήποτε. Ναι, αλλά δεν μπορεί και η δικιά σου κόρη, που δεν έκανε βέβαια αυτά που σε ενοχλούσαν εσένα από τη δικιά σου μαμά ή μπαμπά, κάτι θα έχει για να γκρινιάζει ως παιδί. Εννοείται ότι έχει. Όλα τα παιδιά γκρινιάζουμε όσο είμαστε παιδιά. Κάτι μας ενοχλεί. Δεν είπα ότι είμαι τέλεια μάνα. Είπα τι προσπαθώ να κάνω. Σε σχέση με το τι πήρες από τους δικούς σου γονείς. Ναι. Πες μου λοιπόν, η δικιά σου κόρη όταν ήταν μικρή, γιατί πράγματα σου γκρίνιαζε? Ας πούμε, ήσουν. Είχες κανόνες στους οποίους δεν άφηνες να ξεφύγει ποτέ? Όχι, είχα πέσει στην παγίδα της μεγάλης αγάπης, δηλαδή της μεγάλης φροντίδας, αυτή τη μαμακίαση που λέμε, από την οποία δύσκολα μπορεί να ξεφύγεις. Μα γίνεται να ξεφύγεις όταν αγαπάς πολύ αυτό. Το παιδί σου και είναι και μοναχοπέδι κλπ. Αυτό ενοχλεί τα παιδιά, πιστεύω. Ενοχλεί πολύ. Και έχουν δίκιο. Τι, και όσο είναι μικρά, καλά μεγάλα. Και όσο είναι μικρά και δεν μπορούν να το πούνε, για κάποια στιγμή το λένε όλο μαζί και σου έρχεται ουρανός φοντίλι. Λοιπόν, εμένα μου το είπε ξαφνικά, ναι, και γι' αυτό και έφυγε από το σπίτι πολύ νωρίς. Έφυγε 20 χρονών μετά τη σχολή της δραματικής, έφυγε. Μα σε όλο τον κόσμο φεύγουν σε αυτήν την ηλικία. Μόνο στην Ελλαδίτσα μας δεν φεύγουν. Αλλά δεν είχε λόγους, θέλω να πω, δεν είχε κάτι από το τώρα, σπίτι. Ως μαμά μιλάς. Το δεν είχε δεν λόγους. Είναι μαμαδίστικο. Ενώ δεν την ενοχλούσε κάτι. Δεν την ενοχλούσε, αλλά μπορεί να αλλάξει το χώρο της. Να είναι και 30 τετραγωνικά με τη δικιά της μυρωδιά, το δικό της χώρο. Όχι, τα κατάλαβα όλα αυτά με τον καιρό. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, είδες, έλεγες. Αλλά να που κι εσύ, ναι, μαμά. Ναι, ναι. Έτσι, ό,τι έτσι, και έτσι. Να λες, να το. Έτσι έχουμε μεγαλώσει. Μα κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις τα λάθη σου. Δεν μπορώ να πω. Δεν είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος όταν αναγκάζεις το παιδί σου. Μάλλον όχι τον αναγκάζεις. Είναι υγιές το να φύγει το παιδί από το σπίτι. Όταν δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι το πιέζεις. Είναι στη φύση του ανθρώπου να πιέζεται και να θέλει να βρει το δικό του χώρο, τη δική του προσωπικότητα, τη δική του ζωή. Είναι υγιές που φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Και εγώ την προωθούσα λίγο στο να φύγει. Στην αρχή. Είχε την ανησυχία το τι θα κάνει μόνη της, τι κινδύνους θα αντιμετωπίσει, αν θα έχει ακόμα σκεφτεί και για να φάει, ή το ότι το παιδάκι μου έφυγε μόνη μας πια και είμαστε δύο νέοι άνθρωποι με ένα παιδί που δεν μένει πια μαζί μας? Κοίτα να δεις, για κάποιο περίεργο λόγο δεν ανησυχώ για την Ήρω, δεν ανησυχούσα. Και επειδή πάντα ήμουν έτσι κι εγώ σαν άνθρωπος, πιστεύω ότι η δυσκολία σε πάει μπροστά. Και επειδή είχε ένα υπόβαθρο αγάπης και φροντίδας, το οποίο είναι το βασικότερο, είναι πιο σημαντικό και από την τροφή για μένα στο παιδί, ήταν έτοιμη. Και η οποιαδήποτε δυσκολία θα της γινόταν μάθημα και θα ήταν προς οφελός της. Δηλαδή δεν θα ήταν κάτι, να το αποφύγει. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ αυτού. Να αποφύγει το παιδί μου, δεν το είχα ποτέ σε γυάλα, γιατί δεν είχα και τον εαυτό μου ποτέ σε γυάλα. Πάντως, το παιδί σου, όπως και εσύ, και πέρασε το πανεπιστήμιο,
και μια χαρά σπούδασε, αλλά την υποκριτική θέλει να ακολουθήσει. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Τι είναι αυτό, είναι στο DNA σας. Όχι, στη σχολή πήγε, πέρασε στο πανεπιστήμιο, γιατί έτσι ήταν οι εξετάσεις τότε, έμπαινες κατευθείαν, αλλά δεν ήθελα. Ήταν πολύ αποφασισμένη, από πολύ μικρή, ότι θα γίνει ηθοποιός. Πόσο μικρή δηλαδή? Από, τι να σου πω, 7 χρονών, 10, ούτε ξέρω. Πολύ, πολύ μικρή. Δηλαδή μας το ανήγγειλε 15-16 ότι είναι κάτι σίγουρο, ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Και το θεωρώ και φυσικό, όταν έχεις μεγαλώσει ένα περιβάλλον στις κουίντες, στα καμαρίνια, βλέποντας παραστάσεις και λοιπά, πρόβες, είναι πολύ φυσικό να ακολουθείς κανείς. Ναι, αλλά και απορία. Τι βάρος, να έχεις βγει από μια οικογένεια, από ναι. πατέρας και μητέρα, ταλαντούχοι ηθοποιοί, χρόνια με καριέρα τεράστια και εσύ τώρα πάνω στο ξεκίνημά σου. Πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Τρομερό βάρος, το οποίο της βγάζω το καπέλο γιατί το αντιμετωπίζει πολύ παλικαρίσια. Αυτό είναι το μεγάλο της εμπόδιο της σειρός. Και εσύ γιατί δεν ασχολήθηκες με το τραγούδι? Κοίταξε, το τραγούδι το χρησιμοποιώ. Δηλαδή και σε παραστάσεις έχω τραγουδήσει πάρα πολλές φορές με τον Γιάννη. Και έκανα κάποιες δύο μουσικές βραδιές τώρα στην αρχή της σεζόν μαζί με τη Φέδρα τη Δρούκα. Στο Μικρό Παλάς και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Και τώρα μου έκανε πρόσκληση η κόρη μου. Εκείνη με προσκάλεσε. Έτσι ακριβώς, ναι, μου έκανε πρόταση. Επειδή έχει ένα δικό της γκρουπάκι, όχι δικό της γκρουπάκι, κάποιοι ηθοποιοί τραγουδάνε και παίζουν όργανα μαζί σε μια μουσική σκηνή που λέγεται Πυρήνας. Μου έκανε πρόταση να συμμετέχω, γιατί θα είναι διάφοροι ηθοποιοί που θα κάνουν guest. Πατέρας της δεν παρεξηγήθηκε, γιατί και αυτός τραγουδάει. Ομολόγω πως παρεξηγήθηκε. Είμαι σίγουρη. Αλλά ήθελε κάτι πιο χαλαρό, κάτι πιο. Δεν ξέρω. Εντάξει, ο Γιάννης τραγουδάει πολύ πιο συχνά. Ήθελε κάτι διαφορετικό, ήρω. Θα είναι η Ελένη Κοκκίδου τη μία βραδιά, την άλλη εγώ, την άλλη ο Χρήστος ο Λούλης και την άλλη η Μαρία Σκουλά. Είναι 4 βραδιές στον πυρήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα, στο γυάλινο κόσμο, πρώτα θα δούμε ένα τρέιλερ του Tennessee Williams, που έχει πάρει και τρομερές κριτικές από όλο τον κόσμο και από ό,τι μου είπαν οι συνεργάτες μου που έχουν έρθει στην παράσταση, κλέβει την παράσταση. Δεν κλέβει κανένα τίποτα. Λοιπόν, εγώ λέω τι μου είπαν οι συνεργάτες μου. Εσύ μπορεί να λες τα δικά σου. Τι μάνα είσαι. Για πάμε λίγο να δούμε πρώτα το τρέιλερ. Φοβερή και τρομερή μάνα. Κοίταξε, είναι ένα έργο εξαιρετικό. Είναι αυτοβιογραφικό. Το έχει γράψει ο Tennessee Williams για την οικογένειά του. Είναι ο ίδιος. Ο πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος που αφηγείται αυτά που πέρασε με τη μητέρα του, που είναι η ίδια. Η Amanda Wingfield είναι η μητέρα του Tennessee Williams. Η αδερφή του, η οποία οδηγήθηκε στο τρελάδικο. Και ένας καλεσμένος που έρχεται και τον προξενεύουν με την αδερφή. Είναι πραγματικά η ζωή του. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ βαθύ και σημαντικό έργο, γιατί ό,τι προέρχεται από τα βιώματά μας είναι πολύ σημαντικό. Πατέρας δεν υπάρχει όμως από τη δράση. Πατέρας δεν υπάρχει, τον έχουν κάνει, τον παρουσιάζει να τους έχει εγκαταλείψει, ότι έχει φύγει. Στην πραγματικότητα ήταν ένας πατέρας περίεργος και κρύος και σκληρός. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα όντως με την οποία ταυτίζονται πάρα πολλές μητέρες, διαχρονικά, όχι μόνο τότε που γράφτηκε το έργο, το 43 πότε γράφτηκε, ναι. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι η υπερβολική αγάπη, η υπερβολική φροντίδα, η οποία καταλήγει σε ευνουχισμό των παιδιών. Δηλαδή, τους κόβει τα πόδια και ο ένας αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι, όπως και έφυγε ο Tennessee Williams, και η άλλη οδηγείται στην ψυχασθένεια. Μισό λεπτάκι. Από αγάπη όλα αυτά? Από υπερβολική αγάπη, η οποία οδηγεί, όταν δεν την ελέγχεις, σε φανατισμό. Σε υπερπροστασία, σε σκληράδα, σε. Άλλο υπερπροστασία, άλλο σκληράδα. Αυτό εννοώ. Όλο αυτό. Όλα αυτά μπορεί να είναι μαζί μέσα σε μια προσωπικότητα, σε ένα χαρακτήρα. Βεβαίως. Όταν υπάρχουν και συνθήκες οι οποίες είναι η οικονομική ανέχεια, η εγκατάλειψη του άντρα και προσπαθώντας, ας πούμε, να καλύψει το κενό του άντρα,
πέφτοντας πάνω στα παιδιά σου και κρατώντας τα σαν ασπίδα, για όνομα του Θεού, δηλαδή, δεν τα αφήνεις να αναπνεύσουν. Εκείνη δηλαδή βλέπει κάποια στιγμή, και το δείχνουμε αυτό στην παράσταση και είναι πολύ σημαντικό που νομίζω ότι το βγάζουμε, ταυτίζει το παιδί της με τον άντρα της. Και υπάρχει και μια αυτή σχέση, ας πούμε, μια ειδιπόδια, περίεργη σχέση. Κάτω από αυτό το πεδίο λοιπόν τα παιδιά πνίγονται. Δεν το κάνει από κακία, γιατί δεν θα έχει και ενδιαφέρον σαν ρόλος να πεις ότι αυτή είναι μια κακή γυναίκα ή είναι μια σκληρή. Όχι, είναι πολλά, έχει τις δικαιολογίες της. Για κάποιους λόγους έχει φτάσει εκεί. Και αν δεν τα ανακαλύψει αυτά ο ηθοποιός, δεν μπορεί και να την παίξει και σωστά. Δεν μπορεί να παίξει ένα κακό. Πρέπει να παίξει μια γυναίκα που να την νιώθει, να την καταλαβαίνει, να την δικαιολογεί. Υπάρχουν τέτοιες γυναίκες γύρω μας? Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Μπορείς, όχι σε αυτό το βαθμό, έτσι. Αλλά πάντα στο θέατρο τα πράγματα δείχνουμε λίγο πιο υπερβολικά για να έχουν και ύπαρξη και σκοπό ύπαρξης. Λοιπόν, πάρα πολλές γυναίκες έρχονται και μου λένε: «Αχ, ναι, πώς μας τιμήσατε». Ήρθε μια δημοσιογράφος, θα το πω κιόλας, η Μυρτώ Λοβέρδου, η οποία μου είπε ότι η Ναταλία από την μέρα που είδα την παράσταση, δεν λέω στα παιδιά μου ξυπνητούρια, κάτι τους λέω εγώ να ξυπνάνε το πρωί, και τους ηχεί πάρα πολύ άσχημα και έχει κόψει και αυτή μια λέξη που λέει στα παιδιά της. Είναι τρελό, δηλαδή. Τη δημιούργησε τέτοιες ενοχές που λέει: «Όπ, κάτσε, μην κάνω κι εγώ τέτοια λάθη». Τις ενοχές έχουμε κάθε μέρα με τα παιδιά. Ναι. Κάθε μέρα, αλλά τελικά. Τίποτα. Νομίζω ότι ο καλύτερος σύμβουλος είναι η αγάπη και η αυτοκριτική. Το να σε απασχολεί. Για πάμε σε διαφημίσεις. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζω τώρα στο βιβλίο. Στο βιβλίο. Το πρόγραμμα. Δεν είναι βιβλίο, αλλά είναι βιβλίο όμως. Mm-hmm. Πραγματικά είναι σαν βιβλίο. Είναι πολύ προσεγμένο και ιδιαίτερο. Γράφει ο ίδιος ο συγγραφέας γιατί το ονόμασε το έργο αυτό «Γυάλινος κόσμος». Τρομερό. Ναι, η αδερφή του, πραγματικά. Είναι η πραγματική ιστορία, σου λέω. Της άρεσε να κάνει συλλογή από γυάλινα πραγματάκια, γυάλινα ζωάκια, γυάλινα αντικείμενα. Και ήταν σαν να είχε κλειστεί η ίδια σε ένα γυάλινο κόσμο. Όπως και όλη η οικογένεια, και αυτός προσπάθησε και ξέφυγε. Λοιπόν, δεν έχουμε πει σε ποιο θέατρο. Ναι, είμαστε στο θέατρο Χόρν, στην Οδό Αμερική, στο κέντρο, σε αυτή την πολύπαθη περιοχή που πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να αρχίσει να εμπιστεύεται και να ανοίγεται λίγο και να βγαίνει, γιατί είπαμε ότι ο φόβος δεν είναι καλός σύμβουλος. Και δεν το λέω μόνο επειδή δουλεύω εκεί, το λέω γιατί και σαν άνθρωπος δεν ανέχομαι να μου βάζουν περιορισμούς και να μου λένε «δεν θα πας από εκεί και πέρα». Εγώ πεισμόνω σε αυτά. Λοιπόν, καλό είναι να βγαίνει ο κόσμος, να μην φοβάται, να ψωνίζει, γιατί υπάρχει νομίζω μια συστηματική εκστρατεία από όλους αυτούς που δουλεύουν, που έχουν δουλειές στο κέντρο, τους μαγαζάτορες, αυτούς που έχουν μαγαζιά, εστιατόρια, θέατρα, κινηματογράφους, να προσελκύσουν τον κόσμο στο θέατρο. Ας πούμε, εμείς έχουμε κάθε Τετάρτη. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με την Κοσμοτέ και προσφέρουμε αυτό το 2-1, δηλαδή 2 άτομα με ένα εισιτήριο. Και είναι έτσι μια προσφορά στον κόσμο για να έρθει πιο εύκολα. Πιστεύεις ότι ο κόσμος φοβάται να κατέβει στην Αθήνα? Ναι, φοβάται. Αυτοί που δεν μένουν στην Αθήνα, λέω τώρα. Δηλαδή, ναι, από τα άλλα προάστια. Ναι, και να μην μένεις όμως κάποια στιγμή, θα πας να. Γιατί το κέντρο και κυρίως το Σύνταγμα, τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει αυτό, έχει γίνει άντρο κάποιων μειονοτήτων, οι οποίοι τρομοκρατούν τον κόσμο και δεν τον αφήνουν όχι απλώς να πάει στη δουλειά, αλλά ούτε και να βγει να κάνει, να διαμαρτυρηθεί. Θέλω εγώ να κατέβω, να διαμαρτυρηθώ για κάτι. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Πώς θα καταλήξει αυτό, τι θα γίνει στο τέλος της μέρας? Λοιπόν, αυτό δεν είναι δημοκρατία, αυτό είναι φασισμός. Οπότε πρέπει να εναντιωθούμε σε αυτό. Πρέπει να είμαστε πεισματικά αντίθετοι, και ο φόβος είναι ο χειρότερος σύμβουλος για μένα. Πρέπει να τον πολεμήσουμε. Λοιπόν, στο θέατρο Χόρν, λοιπόν, στο θέατρο Χόρν, λοιπόν, κόσμος. Είναι η σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου. Είμαστε μαζί με τον Αντίνο τον Αλμπάνη, την Αμαλία Τινίνου, τον Κωνσταντίνο τον Καβαλά. Τρία πολύ ταλαντούχα παιδιά. Σε μια παράσταση που είναι ιδιαίτερη, αλλά την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και δεν το περίμενα τόσο πολύ, ομολογώ. Σε πόσα τέτοια έργα ρεπερτορίου έχεις παίξει? Πολλά. 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 Πόσα? Α, δεν τα μετράω. Δεν μ' αρέσει να μετράω γενικώς. Δεν τα έχω καλά ούτε με τον χρόνο, ούτε με τους αριθμούς. Πάντως δεν τα έχεις εξαντλήσει, γιατί σε βλέπω ότι συνεχίζεις. Είναι τόσα πολλά, λίμον. Μακάρι να μπορούσα να τα εξαντλήσω. Ποιο ήταν το πιο αγαπημένος από αυτά που έχεις παίξει μέχρι χτες? Κοίταξε να δεις. Θεωρώ αγαπημένα τα έργα τα οποία με προχώρησαν σαν ηθοποιό.
Αυτά δηλαδή τα οποία μου βάλανε εμπόδια και έπρεπε να τα ξεπεράσω. Για κάποιους λόγους. Το ένα επειδή ήταν πιο εξωστρεφές. Ας πούμε, το ημέρωμα της Τρίγκλας. Με έβγαλε λίγο πιο έξω από τον εαυτό μου. Η Ελένα από το Θείο Βάνια μου έδειξε άλλες ευαισθησίες. Έπρεπε να κάνω άλλη δουλειά, πιο εσωτερική. Η Δεσποινίδης Τζούλια το ίδιο του Στρίνμπεργκ. Είχε άλλες δυσκολίες. Η Βασίλισσα της Ομορφιάς. Που ήταν ένα πολύ σκληρό και ομό έργο που έπρεπε να βγω πολύ έξω από τον εαυτό μου για να το κάνω. Που όταν το διάβασα είπα: αποκλείεται εγώ να το κάνω αυτό, άρα θα το κάνω. Ξέρεις, αυτό είναι ο γνωμονάς με εμένα. Όσο πιο πολύ με δυσκολεύει κάτι. Νατάλια, μου βάλε ένα επίθετο δίπλα στο όνομά σου. Γιατί νομίζω ότι όσο ξέρεις εσύ, εσένα, κανείς μας όσο και να έχει προσπαθήσει δεν μπορεί να σε ξέρει. Ίσως και ο άντρας σου. Δεν είμαι και σίγουρη. Νομίζω ότι και εγώ ακόμα δεν με έχω μάθει καλά και αυτό είναι και το γοητευτικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει 100% τι είναι ο ίδιος. Εάν έχει το προνόμιο και έχει αποφασίσει να ψάχνεται, γιατί ο άνθρωπος δεν τελειώνει ποτέ. Έχει τόσο πολλά πράγματα μέσα του και η δουλειά μας αυτό βοηθάει. Σε βοηθάει να ανακαλύψεις πόσα πράγματα έχεις μέσα σου. Γι' αυτό και την αγαπάω πολύ. Δεν τελειώνουμε ποτέ. Έχουμε πολλά. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Καταρχάς δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Δεν μου αρέσει να πω είμαι αυτή. Γιατί μπορεί αύριο να το αναθεωρήσω αυτό και να γίνω κάτι άλλο. Δεν είμαι ένα πράγμα. Γνώμη σου για ανθρώπους έχεις αναθεωρήσει. Όχι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, βέβαια. Είσαι απόλυτη στις σκέψεις σου. Όσο προχωράνε τα χρόνια, όχι. Όχι, ήμουνα. Και το θεωρώ προσόν αυτό το να μην είσαι απόλυτος. Να είσαι ανοιχτός, να είσαι δεκτικός, να δέχεσαι τον άλλο, να κοιτάς την καλή πλευρά του άλλου. Να μην εστιάζει τα αρνητικά του, γιατί υπάρχει πολύ συχνά αυτό. Δυστυχώς. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Έφτασε 4 η ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Από όλους εμάς πολλά φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.